με τον κατοχικό ηγέτη, τον Μουσταφά Κιντζή. Μία συνάντηση όπου, αν βάλω και τις ημερομηνίες, 26 Οκτωβρίου του 2018 η τελευταία συνάντηση. Τότε περιμέναμε τους όρους αναφοράς να εξελιχθεί μια διαδικασία πάρα πολύ σύντομα. Είχαμε τις ανακοινώσεις για άνοιγμα συγκεκριμένων σημείων οδοφραγμάτων και γενικώς ένα κλίμα ότι θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία. Σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, οι όροι αναφοράς ακόμα βρίσκονται στον αέρα, χωρίς να έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, με αρκετά θέματα, με διαφορετική ανάγνωση του πλαισίου Γκουτέρες και με την ανάλυση που έχει δημιουργηθεί στο ζήτημα της 4ης Ιουλίου και της 30ης Ιουνίου, με την τουρκική προκλητικότητα πλέον να βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, τόσο στην Κυπριακή όσο και στα ζητήματα που είχαμε με Στροβίλια και Δένια. Κάτω λοιπόν από όλο αυτό το σκηνικό θα γίνει αυτή η άτυπη συνάντηση σήμερα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Μουσταφά Κιντζή, χωρίς να υπάρχει, ωστόσο, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, οποιαδήποτε αισιοδοξία για κάτι σημαντικό το οποίο να προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Άγκυρα έχει οριοθετήσει οποιασδήποτε εξελίξεις και αν υπάρξουν προς τον Ιούνιο. Ναι. Σίγουρα όμως μια τέτοια συνάντηση μπορεί να λύσει έστω και κάποια από τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με βάση τις διαφορετικές ατζέντες, Ανδρέα, τις οποίες θα προσέλθουν σήμερα τόσο ο Μουσταφά Κιντζή όσο και ο Νίκος Αναστασιάδης. Σωτήρη μου, μια ερώτηση. Είναι φυσικά ζήτημα από πλευράς. Ναι, μια ερώτηση. Την προηγούμενη φορά, σαν αποτέλεσμα της συνάντησης, είχαμε κάποια μέτρα καλής θέλησης, όπως ήταν το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Το ρεπορτάζ τι λέει, μπορεί να προκύψει κάποιο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σήμερα στα πλαίσια αυτής της συνάντησης, άτυπης μεν, σημαντικής δε. Κοίτα να σου πω κάτι, Ανδρέα. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη φορά οι ανακοινώσεις οι οποίες είχαν γίνει για τα οδοφράγματα ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να είχε ήδη γίνει 4-5 μήνες νωρίτερα. Υπήρχαν αρκετές καθυστερήσεις, αρκετά κολλήματα και από το κατοχικό στρατό κυρίως. Ωστόσο, σίγουρα δημιουργούσε με ένα κλίμα θετικό. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι το άνοιγμα γινόταν χωρίς τις σε εισαγωγικά τυμπανοκρουσίες που υπήρχαν πιο παλιά, δείχνει το γεγονός ότι ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά απλώς είχε αλλάξει η ημερομηνία. Από εκεί και μετά, με κορυφαία ανοιχτά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Από τη μία, το ζήτημα της πολιτικής ισότητας, το οποίο θέτουν οι Τουρκοκύπροι με το θέμα της θετικής ψήφου, που ζητούν να υπάρχει μία θετική ψήφο στην εκτελεστική εξουσία παντού. Ένα ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντά με την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, την οποία και θα παρουσιάσει σήμερα. Έχοντας λοιπόν ένα ζήτημα εδώ ανοιχτό, ένα δεύτερο ζήτημα στα ενεργειακά, με την τουρκοκυπριακή πλευρά ουσιαστικά να θέλει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, σε αυτό τουλάχιστον το ζήτημα και κατά μοιρασμό, χωρίς και αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη στο Κυπριακό, εννοούμε φυσικά να πράσουμε σε πλαίσιο λύσης. Απάντηση της πλευράς μας, το Ταμείο Υδρογων Ανθράκων, το οποίο ουσιαστικά η Λευκωσία θεωρεί ότι δίνει μία γραμμή πλεύσης και μία γραμμή στήριξης στην τουρκοκυπριακή πλευρά, μέχρι να λυθεί φυσικά το κυπριακό. Ναι. Με δύο λοιπόν τέτοια ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά και ανοιχτά, πάρα πολύ δύσκολο θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι ουσιώδες από την σημερινή συνάντηση. Η ατζέντα φυσικά από την άλλη πλευρά της τουρκοκυπριακής πλευράς περιλαμβάνει και άλλα θέματα. Μην ξεχνάμε, περιλαμβάνει την εκπεριτροπής προεδρία, την οποία τη θεωρεί ουσιώδης θέμα. Φυσικά το ζήτημα των όρων αναφοράς με το πλαίσιο Γκουτέρες, όπως τέλος πάντων θα πρέπει να αναγνωστεί πλέον και να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη για να μπορέσουν να οριοθετηθούν και οι όροι αναφοράς, που είναι και το ζητούμενο ουσιαστικά, Ανδρέα, για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα νέο γύρο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Σήμερα η κυρία Λούτ, μην ξεχνάμε, βρίσκεται στην Αθήνα. Την ίδια ώρα που θα ξεκινάει εδώ η συνάντηση, την ίδια ώρα θα γίνεται και η συνάντηση με τον κύριο Κατρούγκαλο, τον νέο Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας. Η κυρία Λούτ, η οποία πλέον καλείται να συνθέσει το παζλ με τα πολύ διαφορετικά κομμάτια για να μπορέσει να υπάρξει μια κοινή συνιστάμενη. Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη μας, ό,τι νεότερο εδώ θα είμαστε εμείς. Αν δεν υπάρξει νεότερο η επόμενη σύνδεση, παρακαλώ. Αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, πριν ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπεις, εδώ ήδη αρχίζουν και συγκεντρώνονται επίσης άτομα από την δικοινοτική πρωτοβουλία. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνονται, θα συγκεντρωθούν μάλιστα μέχρι, ήδη με την βοήθεια της κάμερας. Ναι, βλέπουμε, ήδη τα πανό να στείλονται και τα πρώτα πανό. Πανό, ναι. Μπράβο, τα πρώτα πανό. Ο στόχος είναι φυσικά κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας από εδώ να δει για άλλη μια φορά την παρουσία των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή τη δικοινωνική πρωτοβουλία και το μήνυμα το οποίο στέλνουν για να μπορέσει να υπάρξει όσο γίνεται
σύντομα, όσο γίνεται πιο σύντομα, μια κοινή συνισταμένη και ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων που θα μπορεί να φέρει φυσικά και τη λύση. Ευχαριστούμε τον Σωτήριο τον Παπαδόπουλο. Αν δεν υπάρξει κάτι νεότερο για να έχουμε εμείς σύνδεση, ο Σωτήρης θα έχει σύνδεση με την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι που θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πρώτο σελίδο. Σωτήρη, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Έχει έτσι ενδιαφέρον η σημερινή μέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρία Μαρκούλη, χωρίς ατζέντα.